Τη στιγμή που οι εργασίες στην Αμφίπολη βρισκόνται σε εξέλιξη, ένα βίντεο κάνει τις τελευταίες μέρες την εμφάνισή του και αποτυπώνει με κάθε λεπτομέρεια το μέγεθος του επιβλητικού τάφου, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για χιλιάδες ανθρώπους τα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για λήψη από ελικόπτερα, την οποία πραγματοποίησε ο τηλεοπτικός σταθμός σε ένα Channel Greece, ενώ στο βίντεο φαίνεται καθαρά ο χώρος που καλύπτει το μνημείο, δίνοντας μια εικόνα για το πόσο δύσκολες και χρονοβόρες αναμένεται να είναι οι έρευνες. Είναι μια πολύ για την εποχή της ωραία δουλειά. Η παράσταση γυναικών που χορεύουν και φοράν ένα ειδικό καπέλο στο κεφάλι που είναι σαν αυτό που βλέπετε να φοράει και η καριάτιδα που βρέθηκε στον τάφο. Αυτόν τον τύπο της χορεύτριας τον λέμε χορεύτρια με καλαθίσκο. Έτσι είναι γνωστές. Όπως οι σφίγγες φυλάνε τον τάφο, μάλλον όχι τον τάφο, συμβολικά φυλάνε το μυστικό πέρασμα από τη ζωή. Βλέπουμε μόνο ένα ωραίο κεφάλι μιας ωραίας γυναίκας, η οποία όμως έχει μια παγερότητα, μια ψυχρότητα. Αυτό οδηγεί στο να επιβεβαιωθούμε ακόμη μια φορά για τη χρονολογία του τάφου που είναι στον 4ο με αρχές 3ου αιώνα π.Χ. Όπως λέμε εμείς οι αρχαιολόγοι, αυτή η παγερότηση θυμίζει έναν αρχαϊσμό. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό, ένα εξέχον μνημείο και η καινούργια αποκάλυψη των καριατίδων ασφαλώς ενισχύει αυτή την άποψη. Πίσω από τον 2ο διαστημό υπάρχει ένας τρίτος τείχος, ο οποίος φέρει μία οπή αντίστοιχη περίπου με αυτή του 2ου διαφραγματικού, από την οποία μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει ακόμα ένας χώρος. Όμως η πρόσβαση σε αυτόν ακόμα είναι δύσκολη, δεν έχει μπει κανείς μέσα. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα υπάρχει μία ακόμα είσοδο.